ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 η ώρα το απόγευμα για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα. Το πρώτο θέμα είναι περί τέταρτης αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022, ο λόγος του κύριο Σιάννη. Λίγο. Κάτσε για να βλέπουν και οι άλλοι τι... Λοιπόν, είναι η... αυτή είναι η αναμόρφωση που μας διαδομένει. Είναι η ίδια αναμόρφωση που ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η ίδια ακριβώς. Απλώς τώρα από την αποκεντρωμένη, επειδή μέσα σε αυτή την αναμόρφωση έχει και δύο χρηματοδοτήσεις, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά η αναμόρφωση που αφορά τους κωδικούς του Δήμου και ξεχωριστά η αναμόρφωση που έχει μέσα τις χρηματοδοτήσεις, γιατί γίνεται μια... πώς λέει, μια διαπιστωτική πράξη. Ναι. Σωστά το λέω. Ναι. Σωστά. Γίνεται μια διαπιστωτική πράξη λοιπόν και χωρίσαμε αυτό που είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά, το χωρίσαμε τώρα στα δύο και είναι το ίδιο πράγμα. Θέλετε να διαβάσετε, έχει διαβάσει τα τέτοια. Τα... Ναι, εντάξει. Okay. Ναι. Είναι αυτά που είχαμε πάρει. Στην ουσία είναι η αναμόρφωση προηγούμενη φορά. Έχουν χωριστεί σε δύο τώρα. Κάτι σαν να έρθει η επανάληψη στην ουσία. Ναι, αλλά πρέπει να πάρθουν δύο ξεχωριστές αποφάσεις. Και μάλιστα το επόμενο θέμα που είναι οι χρηματοδοτήσεις είναι και δεσμευτική η απόφαση. Ναι, πρέπει στη δεύτερη τώρα, γιατί το χωρίζουν. Γιατί στη δεύτερη υποχρεωτικά πρέπει να την ψηφίσουμε. Δηλαδή δεν μπορούσα να πει ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε παρόν, ούτε παρούσα. Την ψηφίσει υποχρεωτικά για την χρηματοδότηση. Για ενημέρωση. Για ενημέρωση προφανώς. Έτσι λέει, έχει... Ναι, έτσι έχει χαρακτήρα του υποχρεωτική. Δεσμευτική. Έτσι το λέει. Ωραία, προχώρα, παρακαλώ. Συμφωνούμε όλοι, παιδιά. Συμφωνούμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι περιλήψη τη δεσμευτική απόφαση τη πέμπτη αναμόρφωση. Ποιο είναι συνδεδεμένο. Μίλησε. Λοιπόν, τώρα μπαίνει και η Αγγελική Μαλαματένιο. Το δεύτερο το είπαμε. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι περί ψήφισης του νέου κανονισμού. Το δεύτερο αφορά το κομμάτι που αφορά στις χρηματοδοτήσεις. Ήδη η αναμόρφωση που χωριστήκαν. Τρίτο θέμα είναι περί ψήφισης του νέου κανονισμού ίδρυψης για το Δήμο. Πού είναι εδώ, αρμόδιος αντιδήμαρχος. Το δουλέψατε εσείς μαζί, το δουλέψατε. Το είχατε... Εγώ θέλω να πω κάτι. Α, πες το. Απλά στο κομμάτι που δεν είπαμε, εντάξει, εγώ το πρότεινα, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε, πιστεύω ότι μπορούμε την απόσταση στα εκτός σχεδίου. Δεν την έχουμε οροδοτήσει. Φέρετε, ο καθένας ζητάει ό,τι να είναι. Δηλαδή, αν από την απόσταση του κεντρικού αγωγού απέχει, ας πούμε. Γράφει. Όχι, είναι. Γράφει και δύο, μάλιστα. Και έχει και δύο, γιατί. Έχει δύο παραγράφους ίδια, στη μία γράφει 30 μέτρα και στην άλλη γράφει. Τα 30 μέτρα είναι μέσα στα εντός σχεδίου. Και η άλλη στα 100. Όχι, δεν το πω. Πώς το λέει. Για δες τιμή. Σε ποιο άρθρο είναι, Παναγιώτη? Για τα εκτός σχεδίου. Πήγαινε στα εκτός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου είναι οκ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στα εκτός σχεδίου δεν υπάρχει να είναι... Στις ειδικές περιπτώσεις. Πιο κάτω. Είναι στο 16ο άρθρο. Όχι. Όχι. Μέχρι να το βρει ο Τζίμις. Και κάτι άλλο είναι το ότι
όπα, εδώ τι λέει, όπα, κάτι λέει, κάτι δεν είναι τσίμι, κάτι λέει, τι λέει εδώ. Τα λάθη θα έρθουν, είναι μέτρο. Αυτό είναι στα εκτός. Όχι, δεν ξέρω, δεν είναι. Αν πας στο άνθρωπο. 50 μέτρα στα εκτός δεν είναι. Είναι πολύ λίγο, παιδιά, 50 μέτρα. Ναι, και παραπάνω λέει ακριβώς το ίδιο, 30 μέτρα. Για ανέβασε ακόμα τσίμι να διαβάσω, κάτσε, ανέβασε το. Είναι η ίδια παράγραφη. Όπα, εδώ. Σύνδεση ακινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου με το δίκτυο ίδρυυσης. Η υδροδότηση των ακινήτων, παλιά κτίσματα που υπήρχαν πριν από το 23, νέες οικοδομές, εργοταξιακές κατασκευές, τροχόσπιτα, χώρος κυρίες επαγγελματικής δράσης, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δημοτικό δίκτυο ίδρυυσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο. Στην αίτηση αναγράφονται στη ιδιοκτήτη του ακινήτου, το είδος και η θέση του ακινήτου, καθώς και ο σκοπός υδροδότησης, οι αγιακές και κτηνοτροφικές επαγγελματικές ανάγκες κτλ. Καθώς και τα στοιχεία του παραλήπτη της ειδοποίησης πληρωμής του ίδρυυσης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4. Λοιπόν, δεν είναι δυνατή. Λοιπόν, δεν είναι δυνατή η υδροδότηση των ακινήτων. Όταν δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από αυτά, μπορεί όμως έως ότου γίνει επέκταση στο δίκτυο ίδρυυσης να δοθεί προσωρινή παροχή ίδρυυσης από τον πλησιέστερο αγωγό διανομής. Με ανώτατο όριο απόσταση 30 μέτρα. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται μεταφορά του προσωρινού παροχώρου στο νέο δίκτυο και η δαπάνη μεταφορά βαρύ του καταναλωτή. Όπα. Άρα αυτά τα 30 μέτρα τι είναι. Τα 30 μέτρα μπορεί να βάλει στη λέξη 30 μέτρα μέσα στο ρολόι. Και από εκεί και πέρα τρέχει να αλλάξει το 2 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνεις πάνω σε αυτό τι γίνεται τώρα. Όχι, δεν λέει αυτό. Αυτό δεν το λέει ο κανονισμός. Εννοείται. Δεν πρέπει να το διευκρινίσουμε. Λέει ότι για ακίνητο, αν εφίσταται πάνω από 30 μέτρα. Αλλά για την προσωρινή παροχή γίνονται... Όχι. Από τον πλησιέστερο αγωγό διανομής. Δηλαδή, αν ο αγωγός περνάει μέχρι 30 μέτρα μακριά από εκεί που θα βάλω το ρολόι μου, μέχρι εκεί μπορώ. Αν είναι 50 μέτρα δεν μπορώ. Αν το σπίτι σου είναι πάνω από 50 μέτρα δεν μπορείς, όχι, από τον αγωγό. Το σπίτι ή το ρολόι. Όχι το σπίτι, η παροχή μου. Η παροχή. Πώς θα μου φέρει παροχή, πώς θα κουμπώσω, πώς θα κουμπώσω παροχή. Το ρολόι μπαίνει στον αγωγό και μετά παίρνει το λάστο στα κάτω. Σπέρδια, στον αγωγό δεν παίρνει στον αγωγό. Στον αγωγό το ρολόι κουμπώνει, πάει στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι. Θα πάνε εκεί, θα πάνε τώρα όλα τα πεζοδρόμια. Δεν είναι να πάρει ένα σε ένα κιλόμετρο λάστιχο, το ρολόι μπαίνει κοντά στον αγωγό, δεν παίρνει στο σπίτι του κάτω. Και παρακάτω έχει την ίδια παράγραφο με 50 μέτρα. Με 100. Για προχώρα τσιμή. Λοιπόν, στην περίπτωση που δεν διέρχεται, τώρα είμαστε στο κομμάτι για την υδροδότηση κινήτων στις περιοχές εκτός ιδίου πόλεως ή εκτός οικισμού. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου μεταπάνω στο ιδιοκτήτη και τοποθετείται προσωρινή παροχή ίδρυυσης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και με καλυπτόμενη απόσταση των ανώτερων 50 μέτρων. Διαφορετικά το γίνεται. Εδώ τα 50 μέτρα είναι όταν τοποθετηθεί πάλι. Όταν δεν περνάει, λέει, θα δώσει το ρολόι. Στο προηγούμενο λέει όταν περνάει εγώ. Ναι. 30 θα περνάει και 30 που δεν περνάει. Το περνάει αγωγός μπροστά από τα ακίνητα. Ναι. 30 μέτρα. Όταν δεν περνάει εγώ μπροστά από το ακίνητο, 50 μέτρα. Παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν λέει τίποτα για χιλιόμετρα. Εδώ δεν λέει για την παροχή. Εδώ λέει ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει, ναι, τη δαπάνη για να βάλει δίκτυο διανομής. Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση όταν δεν υπάρχει αγωγός, εφόσον δεν υπάρχει έργο από το Δήμο. Λέει, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου, όχι, ναι, να πάρει παροχή, επέκταση του δικτύου, ναι, με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός εδώ πέρα. Ναι, αλλά να μπει αγωγός δικτύου, όχι λάστιχο. Λοιπόν, όχι, λάστιχο, όχι, δικτύου λέει εδώ. Παρακάτω έχει άλλη παράγραφο που μιλάει για... Άλλο το παρακάτω. Εδώ πάνω σε αυτό που λέει... Προσωρινή παροχή. Άρα, εδώ πέρα δεν λέει που θα μπει το ρολόι, αλλά που πρέπει να είναι το σπίτι για να πάρει αυτός παροχή. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή στα 30 μέτρα πρέπει να είναι, εφόσον περνάει αγωγός, αυτός πρέπει να είναι στα 30 μέτρα για να πάρει νερό. Και στην άλλη περίπτωση θα πρέπει το δίκτυο να επεκταθεί και να του φτάσει το λιγότερο στα 50 μέτρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βάζουμε... Αν δεν επεκταθεί το δίκτυο, τι γίνεται. Μπορεί να πάρει προσωρινή παροχή. Α, πάει στο προσωρινό. Εδώ είναι η μόνιμη. Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιο. Ότι με την προσωρινή παροχή, εμείς τι κάνουμε προσωρινή παροχή και μένει εκεί πέρα 50 χρόνια. Ναι, γιατί δεν είναι, ναι, μπορεί να βάλει στις προσωρινές παροχές και γι' αυτό λέμε ότι οι προσωρινές παροχές ανά πάσα στιγμή ανακαλούνται. Όχι, ανά πάσα στιγμή πρέπει να ανακαλούνται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα όριο, 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες. Τέλος, ή αποφασίζει ο
Άρα εδώ τα 50 μέτρα πάνε στον αγωγό, στο δίκτυο διανομής και όχι στο λάστιχο. Το λάστιχο πάνε το πάνε φέρει αυτός. Ναι. Τα 50 μέτρα πρέπει να είναι η απόσταση του δικτύου από το σπίτι. Από το σπίτι, από το ρολόι. Το αγωγό από το ρολόι. Δεν λέει, ρολόι το ακίνητο, Φωτορή, δεν λέει το ρολόι. Δηλαδή το ρολόι του λογικά πρέπει να παίρνει στην αυλή του. Ναι. Στο σπίτι του, κατάλαβα. Παναγιώτη, όμως, στις εκτός σχεδίου τα ρολόι δεν τα βάζουμε στην αυλή, τα βάζουμε εκεί που είναι το δίκτυο. Διότι αν σπάσει το λάστιχο μετά από 2 χιλιόμετρα, άρα δεν πήγα έτσι όπως το έχετε, όλες οι παροχές θα ανακληθούν όλες. Ναι, πρέπει να ανακληθούν, βεβαίως. Θα γίνει πανικός, παιδιά. Φυσικά τι θα γίνει. Αλλά τι θα γίνει με τον αερόπεδρο. Λοιπόν, να πω τώρα. Εγώ να κάνω και μια ερώτηση και να απαντήσει συνολικά. Δίνει ο Δήμος παροχές μιας σίτσας. Όχι. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ. Εδώ στον κανονισμό σου λέει, αν είσαι εντός οικισμού και είσαι ξενοδοχείο και θες 3/4. Λέει μια ίντσα, πληρώνεις τόσο. Αν θες 3/4 πληρώνεις τόσο. Το ίδιο και εκτός σχεδίου. Και εγώ αναρωτιέμαι, δίνουμε μια ίντσα παροχή. 3/4. Όχι, έχει και μια ίντσα από κάτω. Έχει και μισή ίντσα. Αυτό το ίντσα, ρε παιδιά, ποιος το είπε, δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε, δεν το έπαιξαμε καθόλου. Εγώ δεν ήξερα. Αυτό το πέρασε καλά. Αυτό το 100% ήταν όπως ήταν ο παλιός. Μία μισή και 3/4. Ναι, μία μισή και 3/4. Μία ίντσα είναι μεγάλη η παροχή. Σου πληρώνει ο άλλος το παράγωγο που θες και σου ζητάει μία ίντσα παροχή. Δεν χτενίστηκε σωστά. Όχι, δεν έχει, έχει κι άλλο. Λοιπόν, αποσύρεται. Ναι, αποσύρεται, αποσύρεται. Απλά εγώ συμφωνούμε. Να το συζητήσουμε όπως το συζητάμε τώρα. Και να γράψουν τα λάθη τώρα, Μαρία. Εντάξει, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Ό,τι έχει σχέση, θα τα πάρουμε ένα-ένα τώρα. Ό,τι έχει σχέση με τα 30 και τα 50 μέτρα, όλα τα υδρόμετρα μπαίνουν κοντά στον αγωγό. Πού θα πάει από το σπίτι του στο λάστιχο, θα πάει στα 10 χιλιόμετρα. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας διαφέρει. Για κάποια στιγμή που θα κοπεί, περίμενε μια στιγμή. Από στιγμή που θα κοπεί το λάστιχο, το πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Μετά το ρολόι. Μετά το ρολόι. Το θέμα είναι να μην απομακρυνθεί παραπάνω από 30 μέτρα από το ρολόι, όχι το σπίτι. Το ρολόι, το σπίτι είναι ίσω ένα χιλιόμετρο μακριά, δεν μας διαφέρει μας που θα έχει. Άρα αυτό το άρθρο θέλει τροποποίηση. Θέλει τροποποίηση, δεν είναι σωστό. Απλά να τον υποχρεώνουμε να υπογειώνει το λασικό του, να μην... Λοιπόν, Μαρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, προτείνω να προσθεθεί το θέμα, να μελετηθεί εκ νέου. Εντάξει, πρέπει να το διαβάσετε όλοι, γιατί προφανώς... Εντάξει, εγώ δεν το διάβασα, δεν είχα χρόνο. Πρέπει να έχει το σπίτι του, την άδειά του και να τον πάει ο Δήμος να του δώσει. Καλά, αυτό εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει άδεια. Και υπέρνει η δήλωση υδραυλικού διπλωματού. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Δήμος να πάει σε ένα χωράφι και να του δώσει ένα ρολόι και αυτό να του τραβάει λάστιχα. Αυτό απαγορεύεται. Λοιπόν, να το αποσύρουμε καλύτερα. Να αποσυρθεί, συμφωνείτε. Να αποσυρθεί για να σου πει. Αυτό το μια σύγκριση είναι από τα παλιά τώρα. Η Δήμητρα τα πήρε ότι θα το πει. Αλλά οι προϋποθέσεις για να δώσει ο Δήμος νερό είναι βλέπω το σπίτι, έχω τον αγωγό. Όχι, πρέπει να γίνουν διευκρινήσεις και εκεί στα 30 και στα 50 μέτρα. Και στα 30 και στα 50. Δεν είναι, γιατί εγώ μπορεί να έχω μια βίλα που μου φέρνει εσύ ο Δήμος το νερό στην αυλή μου και για να το πάρω εγώ το νερό μέσα στο σπίτι μου είναι αυτά τα 50 μέτρα. 50 μέτρα θεωρητικά έτσι όπως γράφεται είναι να σου περπατήσει ο Δήμος μέχρι εκεί. Να σου φέρει στην πόρτα σου σπίτι. Αλλά στην άκρη της αυλής έρχεται και τραβάει ένα. Όπως είναι και όπως το είχαν τόσα χρόνια το ρολόι του ιδιοκτήτη να είναι δίπλα από τον κεντρικό αγωγό και του λάστιχου, άλλωστε στο πάνω 2 χιλιόμετρα, καλά είναι, μια χαρά είναι. Δεν μας διαφέρει. Αν γίνει ζημιά, και κοπεί το λάστιχο όπως έχουν κοπεί το λάστιχο. Α πούμε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Να σου Παναγιώτη, ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Θα ζημιά. Μια επιχείρηση θα δώσουμε νερό. Άμα δεν έχουν δώσει. Εντάξει, γιατί θα αναφέρω κάποιο όνομα, δεν θέλω όμως. Όχι, θα αναφέρω όχι, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα πρέπει να κάνω, δεν θέλω να σας πω παραδείγματα. Δεν υπάρχει παράδειγμα. Ωραία, δεν θα πω ονόματα. Είναι κάποιος λοιπόν ο οποίος παίρνει νερό στο. Πώς το λένε, στο. Μετά τα γυάλια, πώς το λένε. Στη Βρυσίτσα. Έχει εκεί 4, 5, 10 σπίτια. Αυτοί παίρνουν νερό από.
Βρυσίτσα, είναι πολλά, δεν λέω όνομα. Περιοχή λέω. Περιοχή. Δεν λέω όνομα. Παίρνει λοιπόν κάποιο και αυτοί όλοι τη περιοχή εκείνη έχουν του μετρητέ, του υδρομετρητέ, τι έχουν σταλόνια, σωστά. Αυτό τώρα, αν διαβάσει το κόμμα, βάζει αυτό τι γίνεται. Το σπίτι πώς θα πάρει. Πώς θα πάρει νερό άνθρωπο. Δεν θα πάρει. Δεν είναι σωστό. Θα πάρει και θα πάρει. Πώς δεν θα πάρει. Έρχεται ένας άνθρωπος να δώσει καμιά επιχείρηση και θα πάρει νερό. Θα πάρει. Δεν χρειάζεται. Θοδωρή. Έλα πιο κοντά. Ο Δήμος πάει στο σπίτι σου δίπλα και σου λέει πόσο είσαι και πόσο είσαι. Δεν μπορώ να τα σκεφτεί στο δίπλα στο δίκτυο. Δεν πάω στα άλλα και θα δώσω μια παροχή και θα βάλει ο καθένας λάστιχο που κουστάρει. Δεν είναι σου, είναι παράνομο. Αλλά από τη στιγμή που του δίνει άδεια το κράτος να χτίσει σπίτι, γιατί τηρεί κάποιες προϋποθέσεις, έστω και έτσι δεν θα πρέπει κι εμείς να τον. Κοίταξε. Εδώ το θέμα είναι το νερό. Τζιμπή, όμως. Αυτό που ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ιδρυδοτεί είναι στα εντός σχέδια. Στα Σύμφωνοι, γι' αυτό και ο ιδιοκτήτης. Γι' αυτό και ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει ένα ρίσκο. Είναι υποχρεωμένος στο δίνει όπου χτίζω ο καθένας σπίτι. Γι' αυτό και ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει ένα ρίσκο να έχει τόσα μέτρα λάστιχο, να είναι εύκολο να πάθει ζημιά, να μπει μέσα με λεφτά κτλ. Αυτό είναι η σγνώση του. Η οποία πρέπει να έχει όριο σε 5 μήνες, 6 μήνες, σε 3, σε 1 χρόνο. Πρέπει να έχει όριο να γράφει τόσο. Δεν τα πέσει μέσα στο ρολογάκι μου. Γιατί το ρολογάκι δεν είναι δίπλα στην ιδιοκτησία του. Είναι 7 χιλιόμετρα μακριά. Τότε πρέπει ο Δήμος να ανοίξει το δίκτυο σε όλο το νησί και να πηγαίνει σε όλα τα χωράφια, σε όλα τα βουνά. Μην προσπάει μελλοντικά και χτίσει κανένα. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, όπως είστε τώρα. Χτίζει ένα άνθρωπο, θα κάνουμε να κάνουμε ένα δίκτυο στα χωράφια. Απλώς αυτό το δίκτυο που θα τραβάει να είναι λίγο υποχειρεμένο. Να είναι υπόγειο, να μην φαίνονται τα λάστιχα. Κάπου κάτι τέτοιο περιορισμό θα βάλουμε. Και το κανονισμό το λέει. Το πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Το πληρώνει. Το λέει ο κανονισμός. Πληρώνει την παροχή πληρώνει. Το δίκτυο διανομής λέει. Το δίκτυο θα πληρώσει να πάρει το ρολογάκι του 50 μέτρα από το σπίτι του. Όχι για 50 ευρώ, ένα χιλιόμετρο άλλο. Στο πάνω κόψουν τα. Όχι, λέει πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες μαζί να μαζευτούν να κάνουν δίκτυα. Να κάνουν δίκτυα. Και εμείς τι κάνουμε εδώ σαν Δήμος, δηλαδή, αν έχεις λεφτά να το κάνεις, κάνε το, έχεις λεφτά. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Αυτό είναι ο καιρός. Εμείς δεν είπαμε να το δώσουμε. Πάω να αποψήρετε. Ναι, ναι, ναι. Αποψήρετε, πάμε στο επόμενο θέμα. Οπότε δεν αποψήρετε ακόμα. Λοιπόν, τέταρτο θέμα. Τροποποίηση τη αριθμό 75-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που περί καθορισμού τροφίμων για το ΚΔΑΠ του Δήμου. Τροφίων. Τροφίων. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε το αποσύρουμε το θέμα. Αποσύρουμε. Ναι, ναι. Διαβάστε το, όχι πάλι. Να το ξαναβρούμε χρόνο. Εντάξει, αυτό δηλαδή είναι έτσι, Μαρία. Άρα προς το παρόν ισχύει ο παλιός κανονισμός. Ναι, μωρέ, έχει κάποιες τροποποιήσεις τέλος πάντων. Αλλά και ο παλιός κανονισμός το λέει αυτό. Για την πληρωμή του δικτύου δεν πρέπει να γίνει δίκτυο. Και η προσωπική παροχή μόνο που δεν έχει χρονικό περιθώριο. Λοιπόν, θα πεις για τα τροφεία, Τζιμί. Λοιπόν, ναι, στο τέταρτο θέμα αφορά το ΚΔΑΠ. Και την διαμόρφωση των τροφίων, διότι έχει προκύψει ένα θέμα με τα κουπόνια που δίνει το κράτος στους δικαιούχους, το οποίο για κάποιο λόγο φέτος είναι αρκετά μικρότερος ο αριθμός του. 6 βάουζερ νομίζω έχουμε πάρει. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε να γίνει αλλαγή στην τιμή, έτσι ώστε να προσελκύσουμε περισσότερα άτομα και να μπορέσει να λειτουργήσει το ΚΔΑΠ κτλ. Ήταν μέχρι κάποιο. Λοιπόν, αυτό που ίσχυε ήταν μέχρι 30.000 ευρώ εισόδημα ήταν 0. Ναι. Και από 30 και πάνω ήταν 15 ευρώ. Τώρα τι λέμε, λέμε ότι όλα τα εισοδήματα από 0 έως 40, 10, που τα πιάνει όλα δηλαδή, το κάνουμε και από 40 και άνω, νομίζω δεν υπάρχουν τέτοια εισοδήματα στην αλόγηση. 15. Αλλά συνήθως με το πρώτο. Θα μπορούσε να μείνει και το πρώτο, μόνο που έως τα 30 να βάλεις 10. Έτσι όπως το έχουμε. Ναι, είπαν έως 40, 10. Θα μπορούσε όμως, δεν ξέρω. Άρα ουσιαστικά δεν κάνουμε κάτι καλύτερο.
Όχι, κάνουμε χειρότερο κάνουμε. Ναι, χειρότερο. Διότι δεν μπορεί να σταθεί η δομή. Ναι, διότι με έξι πάρτσε. Όχι. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια αύξηση υποχρεωτικά. Βέβαια, όχι με 15 ευρώ, με 10 ευρώ. Για να έρθουν και άλλα παιδιά, αυτά που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στην χρηματοδότηση αυτή, να πάρουν βάουτσερ δηλαδή. Αλλά λέμε όχι, να μην πληρώνουν 15 ευρώ, να πληρώνουν 10 ευρώ. Η δομή αυτή τη στιγμή έχει αντιμετωπίσει φοβερό πρόβλημα. Δηλαδή με 6 βάουτσερ δεν βγάζουμε ούτε το μισθό ενός υπαλλήλου. Έχει γίνει περικοπή από όλα. Δεν κάνανε τα αιτήσεις γιατί αυτοί είναι αιτήσεις. Και εγκριθήκαν μόνο 6 Εκείνο που λέγανε κάτω ότι κάτι θα φτιάξει. Ναι, κάναμε τώρα. Έχουν γίνει, έχει σηκωθεί όλη η Ελλάδα, όλοι οι Δήμοι. Γίνεται κάποιες προσπάθειες για να ενισχυθεί η χρηματοδότηση. Τώρα, αν ενισχυθεί η χρηματοδότηση και δούμε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, παίρνουμε κάποια άλλη απόφαση και το τροποποιούμε. Εντάξει. Μακάρι να μας δώσουν χρήματα για τον τζάμπα ο κόσμος. Συμφωνούμε όλοι, παιδιά. Ναι. Αλλά ήδη και έτσι όπως είμαστε, είναι σε πολύ, δηλαδή το ΚΔΑΠ είναι σε πολύ δύσκολη θέση ως δομή. Έξι. Έξι βάουτσερ. Δεν κάνει κάποιοι. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα πληρώσουν. Αν έρθουν κάποιοι που θα πληρώσουν. Αλλά αυτοί που έρχονται δωρεάν είναι έξι παιδιά. Ναι, αλλά πέρα από αυτά τα έξι παιδιά που έρθουν δωρεάν δεν έχουν άλλα παιδιά με συνδρομή. Ναι, θα έρθουν τώρα. Γι' αυτό. Μέχρι 30 μπορούν να πάρουν. Αλλά. Ναι, με 10 θα έρθουν, με 15 δεν έρχονται. Απλώς δεν έρχονται με 15 ευρώ. Και εγώ το κάνω με 10. 10 βάουτσερ είναι παιδικό. Ναι, αλλά σκεφτείτε όμως και εκεί. Από 0 έως 30.000 εισόδημα. Το είχαμε δωρεάν. Γιατί είχαμε. Το είχαμε δωρεάν τα εκεί, γιατί είχαμε βάουτσερ. Καλύπταν δηλαδή τα βάουτσερ, καλύπταν τα έξοδα, τα λειτουργικά του κουδά. Και δεν χρειαζόταν, γιατί να μην δώσουμε και στους υπόλοιπους δωρεάν. Ενώ το δεν είναι τόσο ελαστικό. Όχι βέβαια, αλλά είναι δύσκολο, δεν μπορούσε να το κάνεις και δώρο όλο. Δηλαδή, αν πεις τώρα 6 βάουτερ συν τα υπόλοιπα δωρεάν, τι να δεις, πάλι θα μιλαχτεί. Δεν το κερδίζουμε κάτι. Εδώ λέμε μήπως κάποιος γονιός μπορεί τέλος πάντων να πάρουμε κι εμείς κάποια έσοδα, να καλύψουμε κάποια. Δεν θα τα καλύψουμε όλα. Κοιτάξτε, με 10 ευρώ που βάλαμε, 30 ετήσεις. Άμα βάζαμε 15, μπορεί να μην είχαμε ούτε 5. Θα δούμε. Αν έχουν γίνει 30. Ναι, γίνανε. Με τα 10 ευρώ, είπαμε 10 ευρώ, γίνανε 30. Άμα βάλουμε 15. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου παιδικού σταθμού και ΕΚΔΑΠ στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης και υποστήριξης παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το έτος 2022-2023. Εδώ είναι επί της ουσίας τρεις θέσεις της νηπιαγωγού στο παιδικό σταθμό, της κυρίας Καΐτσου της Αποστολίας, της Καρούτσου της Ευαγγελίας έως καθαρίστρια και στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης της Γιουλής της Σταματούλας ως καθαρίστρια. Η ανανέωση των συμβάσεων θα βαρύνει αντίστοιχα και τους κάτωθοι κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους 2022. Κάθε χρόνο ανανέωση συμβάσεων τρία άτομα. Η Αποστολία, η Ευαγγελία η Καρούτσο και η Σταματούλα η Γιουλή. Έκτο θέμα είναι παραχώρηση ακινήτων στο Δήμο, επικαιροποίηση του άρθρου 88 και 98 του 2012, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τζίμι, έχει το λόγο εδώ. Λοιπόν, εδώ υπήρχε μία απόφαση. Υπήρχαν μάλλον κάποιες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο είχε επανειλημμένα ζητήσει ο Δήμος κάποια ακίνητα τα οποία είναι διάσπαρτα εντός του οικισμού στο Πατητήρι και ανήκουν στο κτηματολόγιο στο ελληνικό δημόσιο, να γίνει παραχώρηση στο Δήμο Λεωνίτσου, ώστε να μπορούμε να επέμβουμε σε αυτά και να τα κάνουμε είτε χώρους πάρκινγκ, στάθμευσης, παιδικές χαρές, κοινόχρησης τέλος πάντων. Είναι μια ιστορία η οποία ταλαιπωρείται αρκετά. Αν δείτε η απόφαση, το τελευταίο έγγραφο που είχε φύγει από το Δήμο ήταν το 2014. Η αποφάση του Συμβουλίου είναι το 2012 που μνημονεύονται σε αυτό το έγγραφο. Στο οποίο μέσα σε αυτά τα 77 ακίνητα περιλαμβάνονται τρία σπίτια, τρεις οικίες, τις οποίες θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για γιατρούς, οτιδήποτε τέλος πάντων. Είναι κάποια ακίνητα τα οποία είναι απλά
ουδέτερα, χωράφι. Και είναι και κάποια τα οποία από ό,τι τα φιλτράραμε τέλος πάντων, είτε λάθος εγγραφές, είναι κάποιοι που είναι σε διαδικασία να τα πάρουν πίσω από την απαλωτρίωση που είχε γίνει. Κάποια είναι καταπατημένα. Στο φιλτράρισμα αυτό που κάναμε, σας έχουμε στείλει αναλυτικά το κάθε αύξηση τον αριθμό με το ΚΑΕΚ φωτογραφία στο χάρτη που βρίσκεται, το κάθε ακίνητο, και προτείνουμε να πάρθουν τρεις διαφορετικές αποφάσεις, έτσι ώστε η πρώτη να αφορά μόνο τα σπίτια που μας επήγουν, μήπως πάρουμε τις πιο άμεση απάντηση από το ελληνικό δημόσιο. Ο δεύτερος πίνακας αφορά τα ΚΑΕΚ τα οποία είναι ουδέτερα, δεν είναι καταπατημένα και είναι καλά να τα πάρουμε και να τα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και είναι και ο τρίτος πίνακας, ο οποίος εκεί εντοπίσαμε αυτό, λανθασμένες εγγραφές, καταπατήσεις ή είναι σε διαδικασία επιστροφής από το ελληνικό δημόσιο και υπάρχουν και αποφάσεις συμβουλίου που δεν αρνεί το δημόσιο να τα πάρει κτλ. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν τα έχετε δει τα ακίνητα ή θέλετε να τα δούμε ένα-ένα εδώ πέρα. Μια ιστορία που ξεκίνησε από το 12 και δυστυχώς δεν μπορούμε ακόμα. Τώρα μας πήγαμε με ένα άλλο Υπουργείο, μας βοηθάει ο Υπουργός. Έχουμε έρθει σε επαφή με το γραφείο. Στέλνουμε τα ξανά, ζητάνε μια επικαιροποίηση της απόφασης που είχαμε πάρει τα ώρα. Αλλά για να μην κολλήσουν, θα τις κάνουμε τρεις αποφάσεις. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να θέλουν να μας δώσουν τα σπίτια, αλλά θέλουν να μας δώσουν τα οικόπεδα. Οπότε μην κολλήσει εκεί. Οπότε λέμε μία οικίες που είναι τρεις, μία τα οικόπεδα που είναι τέσσερα και μία όλη κοινόχρηστη χώρη. Άλλη. Okay. Αυτό. Έτσι λίγο, άμα δείτε τους πίνακες, αυτά είναι πολύ. Τα έχουμε φτιάξει. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο Τζίμις είναι όλα τα κινητά. Κάποια έχουν, δεν ξέρω οι ιδιοκτήτες τι κάνουν, κάποιοι έχουν πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή το μισό σπίτι το έχει ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Πάμε. Συμφωνούμε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστον και πολυσύχναστον των παραλιακών χώρων του νήσου Σκιάθου, Κοπέλου και Αλωνίσου. Λοιπόν, υπήρχε μια επιτροπή, η οποία είναι ένας δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του, λιμενάρχης προϊστάμενος εδώ του λιμενικού σταθμού και η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου που έχει και διοικητική υποστήριξη για το Αλωνίσου. Στην προηγούμενη επιτροπή ήταν ο κύριος Φλωρούς, τακτικός, με τον κύριο Μαλαματένιο αναπληρωματικό. Παραιτήθησαν και οι δύο, άρα θα πρέπει να ορίσουμε καινούργια μέλη για την επιτροπή αυτή, οι οποίοι θα γνωμοδοτήσουν έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ή όχι κάποια παραλία από τις παραλίες του νησιού μας ως πολυσύχναστη. Λοιπόν, οι κύριοι Θεοδόρη και Μαλαματένιος για προσωπικούς λόγους παραιτήθησαν. Το κάθε νησί αντιστοίχως, όπως αυτά που σας είπα, αντιστοίχως έχει και τα μέλη του από κάθε Δήμο και από κάθε νησί έχει τρεις επιτροπές. Η Σκιάθο έχει ένα δημοτικό σύμβουλο πάλι, τον λιμενάρχη ή τον πολυλιμενάρχη, δεν ξέρω, Σκιάθο και τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας. Η Σκόπελος αντίστοιχα, ένα δημοτικό σύμβουλο, Κέντρο Υγείας και λιμενάρχης και προϊστάμενος εκεί του λιμενικού σταγητικού σταθμού είναι και η Σκόπελο. Και το ίδιο και εδώ. Ο καθένας δηλαδή για το νησί του τρεις επιτροπές. Η επιτροπή αυτή πόσα μέλη το τελείω. Τρία. Είναι με τα αναπληρωματικά. Όλοι έχουν τον αναπληρωματικό. Έξι άτομα είναι. Η προηγούμενη τοποθέτηση του έγινε με δημοτικό συμβούλιο. Ναι. Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου πάντα. Ήταν όμως στις αρχές της θητείας μας. Πρέπει να ήταν το 19. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, θα αναλάβεις τακτικό. Όχι. Γιατί. Δεν θέλω.
Ωραία. Θα ανάλαβω εγώ. Μπορώ. Όχι. Θέλει δημοτικό χρειάζεται. Η Μαρία. Μαρία, θα λάβεις. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ. Και αυτό. Δεν μπορείς και αυτό. Μια φορά στην 30 χρόνο. Το μήνα. Πρέπει να είναι από την παράταξη του Δημάρχου. Το... Λοιπόν, να σας πω και κάποιος άλλος. Τώρα, εγώ θα σας το πω, το θέμα. Το θέμα είναι ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως έχει... Έχουμε κάποιο... όπως εφαρμόζεται, έχουμε θέμα. Όταν μια πολυσύχναστη παραλία, μάλλον όταν η Επιτροπή χαρακτηρίσει μία παραλία ή δύο ή τρεις ή πέντε πολυσύχναστες, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βάλει ένα βαγωσώστη. Ο Δήμαρχος λοιπόν σε κάποιο νησί, Κεφαλονιά ή Ζάκυνθο, στο Ιόνιο, έκανε όλη τη διαδικασία φέτος, δεν ήρθε, ήταν άγονος ο διαγωνισμός, δεν εμφανίστηκε κανένας τα βαγωσώστης, δεν εμφανίστηκε. Και εδώ μπορεί να εμφανίσει και εμείς ψάχνουμε να βρούμε προσωπικό το καλοκαίρι και δεν έτυχε κανένα. Λοιπόν, έγινε κάποιο πνιγμό και πάει ο Δήμαρχος για κακούργημα. Και αν πάει και η λοιπόν, είχε περιμήσει ο Δήμαρχος να κάνει αυτή τη διαδικασία, πάλι δεν τον κατηγορούσαν. Πάλι. Αλλά ο άνθρωπο εδώ έκανε τη δουλειά του. Ναι. Την έκανε σωστά. Και λέει, ρε παιδιά, εγώ έκανα τη διαδικασία. Ότι να σου πει περίπτωση είτε έχει κάνει είτε δεν έχει κάνει, πάλι δεν έχει τον νοιάζει. Ο εισαγγελέα, ο νόμο του λέει: έχει πολυσύχναστη. Δεν με νοιάζει. Εμένα κόψε το λαιμό σου και του βέρκου. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι θέσει των αβαγωσωστών στην Ελλάδα είναι 50.000 και να αβαγωσώστε υπάρχουν μόνο 3.000. Το ίδιο γίνεται και με τα ξενοδοχεία, με τι πισίνε. Υπάρχει μέγα θέμα. Το οποίο το ξέρει και η ΚΕΔΕ και το Υπουργείο. Βεβαίως, βεβαίως, όλοι τα γνωρίζουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Οι άλλοι εδώ, λοιπόν, δεν είμαστε λένε. Γιατί, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό. Η Σκιάθο έχει. Είναι επιτροπή. Εγώ σου λέω ότι είναι επιτροπή και λέει 10 παραλίες. Πρέπει να πούμε. Ναι, η Σκιάθο λοιπόν έχει 4-5 παραλίες. Έχει ένα ποσό για μια εταιρεία, το έδωσε μια εταιρεία. Βέβαια, κάθε χρόνο προβλήματα γιατί ακυρώνει. Δηλαδή πάει, κάνει ένσταση ο άλλος, κάνει αυτά. Μιλάμε για ένα ποσό των 60 και 70 χιλιάδων ευρώ. Πέρσι που κάτι είχε γίνει με τις ενστάσεις, ο λιμενάρχης υπέβαζε προστήματα στον Δήμο, γιατί δεν είχε βάλει ακόμα. Δηλαδή πάλι είσαι δαρμένος και από την πλευρά. Λοιπόν, ή θα πας να κλείνει, να αφήσει την παραλία, την κλείνω. Πόσους λόγους πρέπει να έχει παραλία για να... Έχει ένα... Έχει ένα μέτρο εκεί, νομίζω, στα άλλα μέτρο τόσα άτομα, δεν θυμάμαι, κάπου είναι μέσα στην... έχει κάποιο... κάποιες προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι, από τη μια μεριά, εγώ δεν είμαι κατά των λαμβαγωσοστών, αλλά από την άλλη, εγκυμονεί πάρα πολύ κινδύνους για όλες τις αποφάσεις αυτές, γιατί σας είπα, υπάρχουν προβλήματα, πολλά. Πολλά. Και η διαδικασία που γίνεται εδώ, βλέπετε, θέλω να προσλάβουμε προσωπικό για τα απορρίμματα, για τα σκουπίδια εποχικούς και τους προσλαμβάνουμε Ιούνιο και Ιούλιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το σκηνικό. Τώρα, επιτροπή πρέπει να μπει ένας, ο οποίος, βέβαια υπάρχει πίεση από την πλευρά του λιμεναρχείου να χαρακτηρίσουν. Και απ' την άλλη, έτσι να πούμε και τα πράγματα πάλι με το όνομά τους, δεν φοβάμαι να τα πω, η Σκιάθο, τα 80.000 που διαθέτει παίρνει από μια παραλία 100 και 150 από μια παραλία. Εμείς δεν μαζεύουμε 7-8.000 από όλες τις παραλίες από μπουλοκαθίσματα. Μετά αυτή την παραλία θα πεις, εγώ θα πάει το τετραγωνικό, έχει 7 ευρώ, θα πάει 57 ευρώ για να μπορεί να βγεις. Και θα πάει το σετ 30 και 40 ευρώ, ενώ τώρα έχει 7 και όλα πάνω αλυσίδα. Γιατί έτσι πώς θα βγεις, πώς το πήρες τον απαγωσό σου. Με 7 ευρώ που με νοικιάζουμε στο τετραγωνικό. Ο Δημήτρης είναι πολυσύχναστη, εσύ δεν βλέπεις που εκεί πάνω. Τα ψηλά. Με ξέρω έτσι ο γυαλός, άμα τον μητρήσεις το μεσημέρι που έλεγε η κυρία Βρισταμένου, έχει έρθει το γυαλίνο. Ναι. Πώς σας ξεχωρίζουν ποιοι είναι από το γυαλίνο και ποιοι είναι από το γυαλίνο. Δεν σου λέει από το γυαλίνο, ούτε σου λέει να πάνε μετρήσεις. Δεν λέει. Δεν λέει να πας να μετρήσεις το 15 Αύγουστο. Λέει ώρα εχμής. Εντάξει, ώρα εχμής και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι κάνουμε.
Δεν μπορεί κάποιο να είναι, αλλά να μπορεί να. Ναι, κοίταξε Πέτρο, έτσι όπω έχει γίνει το θέμα, δεν είναι κανένα. Όπω καταλαβαίνει. Έτσι, υπήρχαν δύο άνθρωποι που παρετήθηκαν. Ναι, κακώ παρετήθηκαν για μένα. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά του όμω. Κακώ παρετήθηκαν. Γιατί πα εκεί και το παλεύει τελικά. Όπω του υπόλοιπου εδώ πέρα μα κάνει κακή μόνο του τώρα. Εντάξει. Γιατί κάτι υπάρχει εκεί πέρα μέσα που είδαν αυτοί οι δύο. Όχι, δεν είδαν τίποτα. Απλά θα σε πάρει τηλέφωνο το δικαστήριο η Βοηθαμή και σου πει σε παρακαλώ πήγαινε να το πει. Πάμε μαζί να με όσοι μα. Καταρχήν ήταν λάθο. Ήταν λάθο. Μην νοικιάζετε παραλίε πρέπει να έχετε να αποσώσει. Πόσου. Δεν το λέει πουθενά αυτό. Δεν το λέει πουθενά κανένα αστυνομικό. Όταν νοικιάζονται παραλίε, δεν το λέει πουθενά. Να την επιτροπή να δούμε πώ θα το διαχειριστούμε όλο αυτό. Εντάξει. Α μην αναγνωρίζουμε το σύμβουλο τώρα. Τώρα εγώ δεν ξέρω πού είναι γελίο. Μπήκα ξανά. Όχι, εντάξει, σε επαφή. Τώρα του συζητάμε το επειδή δώσω παρέτηση. Αλλιώ το συζητούσαμε. Αλλιώ δεν ξέραμε ότι υπήρχε. Ένα ορίζοντα, ένα σύμβουλο με τον αναπληρωτή του Τζίνο. Βαρία το φιλιορότητα. Λοιπόν, Τζίμπης και Κατέρι, Τζίμπης και Μιχάλης. Να κάνετε το ανάποδο. Αναπτυρωματικός. Κάνει δικηγόρος Τσάρλ. Τζίμπη, Μιχάλη, αναπτυρωματικός μπαίνεις. Δεν θέλω να πει για να πω. Ούτε αναπτυρωματικός. Να πες μπει ένας άλλος αναπτυρωματικός. Καλά, εσύ μπορεί να μην θες. Άμα σε ψηφίσουμε και σε προτείνουμε. Δημοκρατικά πάντα. Έλα. Εντάξει, δεν πάω, δεν μπορώ να κάνω τώρα. Έλα, Τζίμις και Μαρία. Όχι, δεν θέλω να πει. Κατερίνα, ανέλαβε το σε παρακαλώ. Τζίμις και Κατερίνα. Αναπληρωματικός Κατερίνα. Τι έρεσε, μπέκα, σιγά σιγάνα. Πάμε, πάμε, τελειώνουμε, έλα, έλα, φιλιά, εντάξει, 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 δεν υπάρχει λόγος τώρα. Αναγκαζόμαστε και λέμε πράγματα ανεμουσίως που δεν πρέπει. Εντάξει. Ναι, αλλά δε, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να. Ωραία, πάμε στην εξέταση της αίτησης του Αγάλου Νικολάου του Δημητρίου για παροχή υδροδότησης σε ακίνητο στην περιοχή του προφήτη Λία. Εδώ, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που μας έχουν κάνει. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, Μαρία. Ποιος, γαροφής. Πρέπει να είναι ο γαροφής, στο Ωραία, 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 διάβασε. Εκεί με τα φυτάκια. Ναι. Η τεχνική. Όχι. Όχι, αλλά η τεχνική έκθεση που έχει που μας έχει φέρει, που έχει υπογράψει ο Τοπάλης, λέει ότι είναι εφικτό να πάρει. Ναι. Είχε δεξαμενή. Συμφωνούμε. Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε. Το επόμενο θα το αποσύρουμε, Δήμαρχε. Είναι του Τσουκανά, του στο γι' αυτό. Ναι, δώσ' μου λίγο. Δεν τα αποσύρουμε, υπάρχει λόγο που τα αποσύρει. Λοιπόν, είναι για το Μουρτιάδη, ναι. Ναι. Όχι, πεσόμισο. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ μίλησα με κάποιον από αυτού και του εξήγησα κάποια πράγματα και του είπα αυτό που λέει ο Παναγιώτης ο Τσουκανάς. Λοιπόν, και κάνανε μία αίτηση η οποία. Πού είναι η αίτηση? Πού είναι η αίτηση του? Δεν υπάρχει. Όχι, δεν ήταν εδώ η αίτηση. Πρέπει να είναι στο πρωτόκολλο. Γιατί να είναι στο πρωτόκολλο. Και έχουν φέρει μόνο την εισήγηση. Όχι, δεν είναι η αίτηση που είναι. Για παιδιά, πού είναι η αίτηση. Στο πρωτόκολλο. Γιατί στο πρωτόκολλο δεν χρειάζεται, πρέπει να είναι. Γιατί από την αίτηση δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εγώ λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, του είπα ότι είσαστε 5, 6, 7 παροχέ, 8 που είστε εκεί, είναι οι ταβέρνε, είναι κάτι βίλε. 6. Είναι 6. Γιατί τώρα δεν έχουν κάνει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ακριβώς. Αυτή έτσι, στην αίτηση που ζητάνε, ζητάνε παροχή ίδρυυσης. Παροχή έχουν όλοι. Εγώ τους είπα να βάλουν λεφτά και να κάνουν ένα δίκτυο διανομής και πάνω στο δίκτυο αυτό να πάνε να κουμπώσουν όλοι. Αυτό τους είπα. Η αίτηση τους αυτή, στην αίτηση τους τι ζητάνε. Νερότητα. Γιατί άμα δείτε την εισήγηση, πάει και πατάει στην αίτηση και λέει: τεχνικά είναι εφικτό να υδροδοτηθούν από το δίκτυο διανομής της περιοχής παλιό χωριό. Γνωρίζω ότι θα υδροδοτούνται όταν υπάρχει επάρκεια νερού κτλ. Δηλαδή και η εισήγηση δεν είναι εισήγηση για αυτό που ζητάνε οι άνθρωποι. Για αυτό που είναι η αίτηση. Χωρίς την αίτηση δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ζητάνε. Για εγώ είπα ότι ζητάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι κάποιες επιχειρήσεις στο Μοφιά. Επί χρόνια δεν του έχουν δώσει νερό.
έχουν δωμάτια, έχουν εστιατόρια, είναι επιχειρήσεις λοιπόν και δεν είναι δυνατόν να πάρουν μια υπαρκή. Όχι, δεν τους έχουν δώσει νερό. Δεν έχουν ζητήσει νερό. Έχουν ζητήσει νερό. Όχι, κάνεις λάθος. Κάτσε, τελειώσει. Δεν τους έχουν δώσει νερό. Όχι. Έχουν ζητήσει και δεν τους δώσει. Και πάλι δεν θα είναι. Τέλος πάντων, να πω εγώ τα δικά μου και πες εσύ ό,τι θέλει. Έχουν κάνει αίτηση για να πάρουν νερό από το δίκτυο. Λοιπόν, είναι εφικτό να πάρουν τελευταίο σπίτι εκεί στο χωριό. Μπορεί ένα λάστιχο να πέσει γύρω στα 1800 χιλιόμετρα και να φτάσει στο λάστιχο κάτω και να υδροδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, είπαμε. Τι να πέσει λάστιχο, ένα λάστιχο να πέσει. Ένα λάστιχο, μισή τζα. Ή μισή τζα. Όχι, ρε, δεν θέλουν αυτό. Δεν θέλουν αυτό. Για ποιον που δεν έχουμε πει τούτη η άδεια, τι συζητάμε τώρα. Τι θέλουνε, όχι, θέλουνε να τους πάμε δίκτυο να πάνε να κουμπώσουν πάνω ο καθένας. Φέρτε το ενέργειες εδώ. Και πού είναι στο πρωτόκολλο. Νερό θέλουνε άνθρωποι. Τώρα η εισήγηση τι γράφει. Τίποτα. Και η εισήγηση δεν είναι γέννη. Η εισήγηση λέει ότι είναι εφικτό. Πρέπει να βγαίνει τα πράγματα. Μπροστά η εισήγηση δεν είναι την αίτησή. Οι άνθρωποι θέλουν νερό. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να φύγει ένα λάστιχο από την τελευταίο σπίτι του χωριού και να φτάσει κάτω στο νοτιά. Και από αυτό το συγκεκριμένο λάστιχο που θα φύγει θα πάρουν όλοι. Το οποίο αυτό θα θεωρούν. Α, αυτό είναι από πώς. Αυτό δεν είναι αυτό. Ακριβώς, τώρα το λέω σωστά. Θα πάρουν όλοι από το λάστιχο αυτό. Αυτό δεν είναι λάστιχο. Αυτό είναι δίκτυο διανομής. Δεν θα πας μισή τζα εκεί. Θα πας τρεις σίτζες. Δεν θα πας τρεις σίτζες. Τι θα πας. Σόπα θα πας έτσι από τόσο μεγάλα άτομα. Το λάστιχο αυτό που δόθηκε από τον Αλιά στο χωριό, το αυτό το πλαστικό, πώς είναι. Αυτό είναι, δεν είναι διανομής. Αυτό είναι μεταφοράς. Αυτό το έχει βάλει ο Δήμος προσωρινά να στέλνει νερό στο. Ένα λάστιχο θα κατεβάσουμε μια μισή τσα και θα πάρουν νερό. Δεν παίρνουν νερό με μια μισή τσα τόσο κόσμο. Αφού λένε οι υδραυλικοί ότι μπορούν να πάρουν. Ποιο είναι το πάρτο λάστιχο, Δήμος. Να το αποσύρουμε. Προτείνω να το αποσύρουμε και να το ξαναφέρουμε με περισσότερο. Αν βρίσκουν τα δύσκολα, τα αποσύρουμε. Θα απαντήσουμε. Ή θα πάρουν νερό, δεν θα πάρουν. Αυτά είναι φρένα. Αυτά τα οποία λες εσύ τώρα, που είναι πολύ ωραία και πολύ σωστά, αν δεν είναι γεγραμμένα στην εισήγηση, η εισήγηση δεν είναι. Στην θα αποσύρουν κάτι. Δεν μπορεί, είναι μέσα. Πήγαινε μέσα. Πού είναι αίτηση μέσα. Δεν είναι αίτηση μέσα. Δεν είναι αίτηση στα πρωτόκολλα. Η πρωτέτηση είναι μαζί. Από την είδα εγώ. Το αποσύρει που αποφεύγει. Όχι. Δεν ζητάνε αυτό όμω την έκθεση. Παροχή υδροδότηση τι σημαίνει. Λάστιχο. Λάστιχο, μια μισή τσα λάστιχο. Ο καθένα από ένα λάστιχο. Άλλα λέει ο Θοδωρή, άλλα λέει εδώ. Όχι, δεν λέει ένα λάστιχο κεντρικό. Η εισήγηση αναφέρει ότι με την τάδε αίτησή του οι ανωτέρα ανεφερόμενοι ζητούν παροχή υδροδότηση. Παροχή υδροδότηση. Πώ θα το πάρουν, δεν άλλο θέμα. Αρέσει η Θοδωρή, παροχή υδροδότηση έχθει. Από πού? Παίρνουν όπω θέλει. Παίρνουν από πού έχουν νερό στο χωριό. Βρέθηκε η αίτηση. Λοιπόν, θα σα διαβάσω. Άντρα, βρέθηκε με την αίτηση. Λοιπόν, θα διαβάσω την αίτηση κατά γράμμα και αν ό,τι καταλάβατε εσεί λοιπόν σαν δημοτικό σχολείο, ψηφίστε. Παρακαλώ, όπω χορηγήσετε παροχή ίδρευση. Άστο να τελειώσω. Άστε να το δωρεί τώρα. Σε παρακαλώ. Τώρα το τονίζω και το ξανατονίζω. Ναι. Παροχή. Τι παροχή. Παροχή. Ναι, δεν θέλουν οι άνθρωποι. Ένα λάστιχο που θα πρέπει. Ωραία, δώστε την άλλη λάστιχο. Ωραία, διάβασε το. Παροχή ίδρευσης. Ναι. Στην περιοχή Μεγάλος Μορτιάς από το δίκτυο του Πολυχωριού. Ναι, σωστά. Ψήφισε. Αυτό είναι. Ψήφισε. Είναι ασαφέστατο αυτό. Δεν είναι ασαφέστατο. Ασαφέστατο. Κάνα μια αίτηση άνθρωποι ζητάνε ότι είναι ασαφέστατο. Αλλά δεν κάνω δικηγόρο, ρε παιδιά. Να βάλει δικηγόρο να μα φέρει να το ξέρει. Πρόεδρε, ψηφοφορία. Εισήγηση δική μου και του Θοδωρή. Λοιπόν, ακούστε. Μισό λεπτάκι. Από την υπηρεσία είναι για ίδρυυση, Παναγιώτη. Τάκι. Νερό. Είναι για παροχή ίδρυυση. Τι θα ψηφίσει. Να πει παροχή. Γιατί να την κάνουν όλοι μαζί. Να την κάνουν καθένα νερό. Κανένα νερό δεν συμπέκτω κάτω. Πώ θα την κάνει, ένα θα την κάνει. Κανένα δεν έχει νερό εκεί. Ποιο παίρνει νερό από το δίκτυο του Δήμου εκεί. Πε με ένα. Ένα όνομα, πες μου, τόσα χρόνια νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει. Μήπως θα θέλει να δώσω την νερό σου μορτιά.
Γιατί αν θέλατε να δώσετε την ευρώπη, αν θέλατε να δώσετε την ευρώπη, δεν λαϊκίζετε. Δεν λαϊκίζετε. Γιατί ο Μορφιάς έχει όλα τα χρόνια που το τόσο βγήκαν και τα ξενοδοχεία και δεν έχει πάρει νερό. Όφιλε κάποιος να τους δώσει νερό. Εμείς μισούμε τον Μορφιά. Και κάναμε αυτό μία αίτηση μετά από τόσα χρόνια. Δεν είχαν κάνει νερό. Και τώρα δεν γίνεται. Γίνεται και παραγγέλνεται. Ρε το δωρή, τηλεόρασε. Δεν ζητάνε ο καθένας μία παροχή. Αν ζητήσει ο καθένας μία παροχή, πολλοί φέρνουν να πάρουν. Ξέρεις παίρνει ο κουτζιάς. Ναι, βεβαίως. Ζητάνε να κάτω και το συγκεκριμένο λάθος. Ζητάνε δίκτυο, πού το γράφει. Δεν το γράφουν, είναι αυτό ζητάνε. Καλά ρε εσύ εδώ. Όταν λες να κατεβεί ένα λάστιχο κάτω και από εκεί να πάρουν. Τι είναι λάστιχο. Αυτό είναι δίκτυο διανομής. Κάνεις δίκτυο μεταφοράς λάστιχο για να δώσεις υδροδό στα σπίτια. Ποιος θα το πληρώσει, αυτό το γράφουμε μέσα στην εισήγηση. Ποιος θα το πληρώσει, στην εισήγηση γράφει ότι θα πληρωθεί από τον ιδιοκτήτη. Να το. Η σύνδεση γίνεται με έξοδο του ιδιοκτήτη. Να το. Τι γράφει εκεί κάπου. Εκεί τι γράφει. Τεχνικά έχει τον αιδροτήτη. Μα δεν μπορεί να το διαβάσει ο Θεοδωρή. Παλιό χωριό γνωρίζει του όλου του αιδροτήτη όταν υπάρχει επάρκεια νερού καθώ και ότι η υπόλοιπη του βγάζει από εκεί. Και η υπόλοιπη σύνδεση γίνεται με έξοδα του ιδιοκτήτη ή του συνδιοκτήτη. Άρα λοιπόν εσείς τραβήσατε την άδεια και αυτοί που βάζουν το λάστιχο. Λοιπόν, δύο λεφτά, λέει εδώ πέρα η εισήγηση. Στην περιοχή υπάρχει δίκτυο διανομής σε απόσταση 2 χιλιόμετρων. Χαίρομαι πολύ, τα ξέρουμε αυτά. Ωραία, τα ξέρω κι εγώ αυτά. Τέτοια λέμε. Ο Θοδωρής θέλει να βάλει ένα λάστιχο διανομής. Και να πάνε να κουμπώσουν πάνω. Έτσι θα κουμπώσουν, ναι. Όχι βέβαια, ποιος το πληρώσει αυτό. Αφού στο γράφει εκεί, με δικά του έξοδα το ιδιοκτήτη, δεν το βλέπεις εκεί που γράφει στην εισήγηση. Το βλέπεις ή δεν το βλέπει. Με τρελαθούμε τώρα. Ωραία. Εφόσον λοιπόν κάνουν όλοι αυτοί, βάλουν δίκτυο διανομής, να έρθουν να κάνουν έτσι. Θα το πληρώσουν αυτοί. Ναι, βεβαίως, σου επιτρέπουν. Αφού και δεν το γράφει. Του επιτρέπουν. Ποιο θα το πληρώσει από πίσω, αφού το γράφει, θα το πληρώσει, θα το βάζει. Του επιτρέπουν. Ούτε μόνοι του μπορούν να κάνουν το δίκτυο διανομής. Δεν μπορούμε εμεί, δεν μπορεί ο Δήμος να αναλαμπιά ίδρυψη, παιδιά. Δεν μπορεί ο Δήμος να ρίξει ένα λάστιχο. Όχι. Με δικά του έξοδα, όχι. Ποια δικά του, αφού σου λέει αυτό δεν το βάζει. Αυτό λέμε. Άρα ο Δήμος τι δουλειά έχει τότε. Αυτό λέμε στο Δόρυ. Αυτό με δικά του έξοδα, όχι βέβαια και δεν μπορεί. Μα μην το κερδάτε τώρα με δουλειά στα δικά του έξοδα. Αφού εγγράφει γραφική εισήγηση με έξοδα του ιδιοκτήτη. Να το, δεν το βλέπει δικά του κάτω. Διαβάστε το τώρα. Η υπόλοιπη σύνδεση. Η υπόλοιπη σύνδεση. Η υπόλοιπη. Διάβασε καλά. Κατάλαβε τώρα τα γύρω. Η υπόλοιπη σύνδεση, αφού πε το λάστιχο, η υπόλοιπη σύνδεση δεν γίνεται στο τελευταίο. Εμεί το διαβάζουμε πολύ καλά. Αν το πληρώσετε, δεν το βάζετε. Αν το πληρώσετε, δεν το βάζετε. Αυτό δεν το συμφέρουν να κάνει εδώ. Εσύ τι φοβάσαι όταν το πληρώσετε. Βεβαίω. Άμα δεν το πληρώσετε, δεν το βάζουμε. Και άλλη φορά πάλι. Αν το βάλουμε. Αν το πληρώσετε αυτοί, βεβαίω. Άλλη αίτηση. Αλλά θα έρθουν με άλλη αίτηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Δεν μπορώ να σου λέω μια ώρα. Για ποιο λόγο, ωραία. Δεν γίνονται μεμονωμένες αιτήσεις. Δεν θέλουν λεφτά. Γιατί? Δεν θέλουν να πληρώσουν 2 χιλιόμετρα λάστιχο να κατέβουν κάπου. Το Αθένα. Το ξέρω εγώ. Μου το έχουν κουβεντιάσει. Εδώ ρε παιδιά, δεν τους δίνουμε νερό. Όχι, κάνεις λάθος. Τους δίνουμε νερό. Όχι. Να πω κάτι. Είμαι από το 11 ετών. Άμα το πληρώσουν δηλαδή το λάστιχο. Κάτι στο λεφτογιανό. Λέμε ναι. Αν πληρώσουν αυτή το έξοδα του χοντρού, λάστε εδώ το κουτέ. Συν 300 ευρώ, πόσο πέρασε. Όχι, θα έρθουν εδώ με έξι, θα τα γράψετε αυτά. Έξι άτομα είναι 1800 μέτρα, πόσο κάνει. Δεν ξέρω πόσο κάνει. Ας το αποσύρουμε. Πόσο κάνει. Εγώ αυτό είπα να αποσύρθει. Αυτό λέμε. Θα έρθουν εδώ. Διαφορετικές εξήσεις. Με βρήκε ο Μίτσος Τσουκανάς. Στην Γαριφαλιά ο πατέρας. Με βρήκε στον δρόμο. Μου λέει έτσι και έτσι και έτσι. Λέω Μίτσο, κάντε μία αίτηση όλοι μαζί, να αγοράσετε εσείς τα έξοδα αυτά, να πέσει το δίκτυο από κάτω, γιατί λέει ένας δεν θέλει να έρθουν. Όχι ότι δεν τις δίνουμε. Ναι. Άμα θέλει ο καθένας μπορεί να έρθει. Δώσ' τον κουτζιά γιατί δώσαμε. Σε άλλα σημεία γιατί έχουμε δώσει. Σε άλλες βίλες γιατί έχουμε δώσει. Και σε αυτούς δίνουμε. Θα κάνουν λοιπόν όλοι μαζί αυτοί που υπογράφουν μία αίτηση και θα πούνε ότι εμείς ζητάμε με δικά μας έξοδα να κάνουμε ένα δίκτυο μεταφοράς, το οποίο πάνω σε αυτό θα κουμπώσουμε 5-6 παροχές. Γιατί ο Θοδωρής μπορεί να το λέει, μπορεί να έχει μισθοτρόπους, αλλά εγγράφος, δεν πρέπει να το κάνω. Μπορώ να πάρω το λόγο. Οι άνθρωποι απλά λένε παροχές. Εγώ να δείξω κάτι, μια ερώτηση. Μισό λεπτό, είναι μια ερώτηση. Θα κάνω σε όλους εδώ πέρα, εκεί σας και πιο παλιά. Δίνουμε νερό. Τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν νερό. Ναι, δεν έρχονται να πάρουν νερό. Τσοκ, 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 τσοκ,
πει. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει αίτησή του. Ψάξε μέσα στα αρχεία λοιπόν εσύ που είσαι αντιδήλωπο. Πήγαινε στα αρχεία του Δήμου και ψάξε αίτηση. Δεν ήρθαν τώρα να πάρουν αίτηση, τώρα να πάρουν καθένα στην αίτηση. Σε όλε τι παροχέ που έχουμε δώσει πάνω από ένα χιλιόμετρο, 500 μέτρα, 300, δεν το πληρώνει ο ιδιοκτήτη. Ναι. Και τώρα ο κανονισμό δεν είναι το πληρώνει ο ιδιοκτήτη. Δεν θέλει να το πληρώνει. Άμα δεν γίνεται. Αποσύρεται το θέμα. Αποσύρεται και θα έρθει επιμέρου. Χαθήκαμε στη μετάφραση. Αποσύρεται λοιπόν το θέμα να επανέλθουν με νέα αίτηση που θα διευκρινίζει ακριβώς τι ζητάνε και τι έξοδο αναλαμβάνουν. Αυτά θα πρέπει να γράψουμε εδώ. Να ψηφίσει ο Δημοτικός Σύμβουλος ακριβώς ναι ή όχι. Απλώς αυτοί, εγώ πιστεύω ότι ξέρουν τι ζητάνε. Απλά η αίτηση δεν συντάχθηκε. Ναι, εσύ τι καταλαβαίνετε από την αίτηση αυτή. Η λέξη υπόλοιπη δεν ξέρω. Εντάξει. Απλώς πρέπει να συντάχθηκε. Και τα πουλιά. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λένε τα πουλιά για αέρα και τα δέντρα για νερό. Πάμε παρακάτω. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο άνθρωπο. Από το 11 είμαι εδώ. Σε παρακαλώ να έρθω να κάνει. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι πάλι η αίτηση υδροδότηση τη κυρία Αυτοπούλου Γαριφαλιά του Γεωργίου για παροχή υδροδότηση στο ακίνητο που βρίσκεται στην αριστερά τη Τενιβάλα. Και. Κύριε Αυτοπούλου, στο Σταυροφάκι. Τι λέει εκεί πέρα. Λοιπόν. Η τεχνική περιγραφή που έχει υπογράψει ο κύριος Διόμας λέει ότι στην περιοχή υπάρχει δίκτυο διανομής σε απόσταση 4 μέτρων από το ακίνητο της κυρίας και μπορεί να πάρει παροχή. Πολύ ωραία. Εντάξει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ωραία. Λοιπόν, περί αίτησης του κυρίου Φρίγκα Βασιλείου για παροχή υδροδότησης στην οικία του στην θέση Κορτλάκα. Λοιπόν, εδώ... Και εδώ θα σας πω τώρα εγώ. Δεν θα εξεταστεί αυτή έτσι. Είναι αργητική, αλλά είναι αργητική. Δεν ξέρω, είναι και άλλοι. Έχουν στήσει και άλλοι πίσω. Όπως μεγάλο πρόβλημα έχει και ο Μενάγιας, το Μιλιαμπέι, όπως και κάποιοι άλλοι γύρω-γύρω. Λοιπόν, τώρα με την κατασκευή που κάνουμε του κτηρίου στο γήπεδο, το οποίο έχει δημοκρατηθεί, θα έρθει ο εργολάβος στο επόμενο διάστημα το ξεκινήσει. Για τουαλέτες, για αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κάνουμε ένα δίκτυο διανομής μεταφοράς και από εκεί πέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δίκτυο διανομής. Θα δούμε λοιπόν, θα κάνουμε μία μελέτη τώρα, θα πάμε το νερό μέχρι το γήπεδο και από εκεί και πέρα, από αυτή την σωλήνα που δεν θα είναι διανομής, δεν θα είναι μεταφοράς, θα μπορούν να κουμπώσουν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες γύρω-γύρω να δώσουν στον κόσμο νερό. Άρα αποσύρεται. Θα γίνει μελέτη μεταφοράς και διανομής μαζί. Ναι. Θα δούμε πώς θα γίνει. Μεταφοράς, η διανομή είναι εύκολη. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αλλάζουν οι διατομές, αλλά θα γίνει μια μελέτη. Εάν όμως γίνει. Δεν θα βάλουν μια μεσηνά μεταφοράς φύ 100 και πάνω στην φύ 100 θα κουμπώνουν. Θα γίνει λοιπόν μια μελέτη καταρχήν. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Θα γίνει μια μελέτη να φτάσει το δίκτυο μέχρι το γήπεδο υποχρεωτικά πλέον και πάνω σε αυτή τη μελέτη θα μελετηθεί και το τουλάχιστον τις βίνες που υπάρχουν σήμερα εδώ. Πρέπει να κάνουμε μια δεξαμενή εκεί στο γήπεδο και από εκεί να φεύγει... Δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα κάνουμε μελέτη, γιατί τώρα εκεί είναι. Η μιλιά. Είναι τόσα σπίτια προς τα δω. Είναι ο Μπεσίνης, είναι ο Μαλαματένιος, ο Σπύρος. Είναι πάρα πολλά χτίσματα. Είναι αυτός ο Φρίγκας, πώς τον λέτε, το παραδό. Είναι ο Δράκος, είναι κάτι... Έχει πάρα πολλά σπίτια. Okay. Θα μελετηθεί λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία και θα γίνει σωστό και θα το πάμε... Άρα αυτό το αποσύρουμε. Το αποσύρουμε, ναι. Και αυτές δεν είναι εφικτό να πάρουν. Αλλά θα μπορεί να επανέλθει όταν κάνει ο Δήμος αυτό. Αυτό, με αυτή την αιτιολογία αποσύρεται, για να μην τις πούμε όχι. Πάμε. Στην ουσία όχι τις λέμε, αλλά θα πρέπει να θα επανέλθει. Εκ νέου όταν και εφόσον θα υπάρξει δίκτυο διανομής. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, τίποτες απόψεων. Όχι, θα το φτιάξει ο Δήμος τώρα και υποχρεωτικά. Θα φτιάξει ο Δήμος τώρα για το γήπεδο. Πάμε. Άλλο.
Λοιπόν, το 12ο θέμα περί διατύπωση απόψεων επί του φακέλου αδειοδότησης παραχώρησης χρήση υφιστάμενων έργων άνευ αδείας στο γυαλό στη θέση Ρουσού Μυαλό του Δήμου Αλωνίσου της περιφέρειας Μαγνησίας και Σποράδων. Τζίμι, έχεις το λόγο. Ποιο είναι αυτό, είναι στα πλαίσια της αδειοδότησης, της νομοποίησης των επιδομάτων. Ναι, ναι. Ωραία. Και το επόμενο θέμα αποσύρεται. Ποιο είναι? Μια αίτηση του κυρίου Ντίνα. Του. Περί εξέταση της Αθηνάς Μίνα. Μίνα Δημητρίου Ντίνα και Μίνα. Είναι για το. Αυτό έχουν κάνει τώρα. Έχουν κάνει μια αίτηση στο χωριό να μας παροχωρήσουν ένα κομμάτι για να κάνουμε. Για να το κάνουμε χωροστάθμιση. Αλλά μας παρακάλεσαν ότι απειλεί. Κάτι, έχουν κάποιες εκκρεμότητες να μην το συζητήσουν τώρα στο Δημοτικό. Το αποσύρουμε και να το φέρουμε το Δεκέμβριο. Αυτό που είναι το κομμάτι, Τζίμι. Στο Λιπροτεχνείο απέναντι. Είναι κοντά στην γωνία. Ωραία. Λίγη συνεργασία σα. Κανένα δεν πάει.